Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο ημιτελικό του Voice of Greece. Εννέα ταλαντούχοι ερμηνευτές θα εμφανιστούν σε λίγη ώρα σε αυτή τη σκηνή και θα διεκδικήσουν τις 4 πρώτες θέσεις πρόκρισης για τον τελικό της επόμενης εβδομάδας. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και αύριο. 9 διαγωνιζόμενοι για 4 προκρίσεις. Σας θυμίζω ότι την επόμενη εβδομάδα ο νικητής του Voice θα υπογράψει ένα χρυσό δισκογραφικό συμβόλαιο με την Mino CMI Universal. Η μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία της Ελλάδας. Και θα φύγει από το πλατό μας οδηγώντας ένα από τα ωραιότερα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στους ελληνικούς δρόμους. Μιλάω φυσικά για το θαύμα της Volkswagen, το νέο συγκλονιστικό Volkswagen T-Roc. Για όλους εμάς που γνωρίζουμε καλά τα παιδιά που διαγωνίζονται απόψε, είναι μια συγκινητική βραδιά. Γιατί ξέρουμε ότι για κάποιους έρχεται η εκπλήρωση του στόχου τους, που είναι η πρόκριση στον τελικό. Και για κάποιους άλλους αυτός ο στόχος δεν θα επιτευχθεί για λίγο, για πολύ λίγο. Σίγουρα πάντως περισσότερη αγωνία από όλους έχουν οι άνθρωποι που εμπιστεύτηκαν αυτά τα παιδιά με τυφλά μάτια στα blind auditions, χωρίς να τους έχουν δει ποτέ, ακούγοντας μόνο τις φωνές τους. Τους στήριξαν αργότερα και στα battles και στα knockouts, αλλά και στα playoffs, όπου χρειάστηκε. Και πανηγύρισαν μαζί τους την πρόκριση από τα cross battles την προηγούμενη εβδομάδα. Μιλάω φυσικά για τους ανθρώπους που έχουν φροντίσει τα 3 τελευταία χρόνια να κάνουν τα τηλεοπτικά σας βράδια πιο απολαυστικά από ποτέ. Μιλάω για τους 4 coaches του Voice. Και είναι με την πολυπληθέστερη ομάδα των ημιτελικών ο Κωστής Μαραβέγιας με 6 προκρίσεις. Πάντα δυνατός ο ιδιοφυής Πάνος Μουζουράκης με 5 προκρίσεις. Η Βασίλισσα έρχεται δυνατή φέτος. Έχει νοικιάσει και λεωφορείο για να μετακινεί την ομάδα της. 5 προκρίσεις για την Έλληνα Παπαρίζου. Πέρυσι είχε θριαμβεύσει στα cross battles, είχε πάρει 6 προκρίσεις. Τώρα είναι με 2, αλλά είναι πολύ σκληρός και πολύ κομψός για να τα παρατήσει. Κυρίες και κύριοι, ο Σάκης Ρουβάς. Καλή επιτυχία σε όλους.